Γιατρέ, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, είμαι καλά και το ίδιο επιθυμούμε και για όλους και προσπαθούμε να είναι όλοι καλά. Και ακούγοντας λίγο αυτά που λέγατε για τα γήπεδα, αν μου επιτρέπετε ένα ιατρικό σχόλιο λίγο για να βοηθήσω την κουβέντα. Πραγματικά είναι πρώτα απ' όλα η υγεία. Ο αθλητισμός φυσικά προάγει την υγεία, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή είναι εξαιρετικά μεταδοτικό, εξαιρετικά μεταδοτικός αυτός ο ιός, λίγο υπομονή χρειάζεται να δούμε λίγο πού πηγαίνει η μπάλα, για να μιλήσουμε λίγο και με ποδοσφαιρικούς όρους, και μετά πιστεύω θα πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις, γιατί κανείς δεν θέλει να υπάρχουν κλειστά γήπεδα, πιστεύω. Μια που λέτε για τη μεταδοτικότητα και τα λοιπά, εντάξει, κανείς δεν είπε να ανοίξουν τώρα τα γήπεδα στα μέσα Απρίλη, αλλά έχετε την αίσθηση ότι θα πρέπει η κάθε χώρα να αποφασίσει για το αν τελικά τον Ιούνιο, όπως λέμε, θα υπάρχει κόσμο στα γήπεδα ή όχι? Ή πρέπει να υπάρχει μια γενική διρεκτίβα ότι, παιδιά, μέχρι τον Αύγουστο ό,τι γίνει, αν γίνει, σε αθλητικό επίπεδο, θα είναι και κλεισμένο των θυρών? Να σας απαντήσω. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να πάρθει μια κεντρική απόφαση, βέβαια εξατομικεύοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Φερρυπίν. Η Ιταλία, η οποία έχει πληγεί περισσότερο από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, από κοντά την Ισπανία, δηλαδή κάποιες χώρες που έχουν πληγεί παραπάνω, ίσως χρειαστούν περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να κάνουν αυτές τις διοργανώσεις ξανά. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά φαίνεται, και αυτό ελπίζουμε έτσι να συνεχίσει μέχρι τέλους, ότι είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή για τα εσωτερικά πρωταθλήματα είναι προφανέστατο ότι μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μια διαφοροποίηση. Για τις διεθνείς διοργανώσεις όμως, δηλαδή τι θα πεις, ας πούμε, ότι μια ομάδα από την Ισπανία δεν μπορεί να πάει να παίξει, ας πούμε, στην Ελλάδα, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα τέτοιο μάτσα, αλλά λέμε, δεν μπορεί να πάει να παίξει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Υπάρχει Γούλφς Ολυμπιακός. Θα πρέπει να πάει ο Ολυμπιακός στην Αγγλία, θεωρητικά. Αν γίνει. Στην Αγγλία, οι Άγγλοι, εκεί φαίνεται τα κάνα λίγο θάλασσα με το σύστημα υγείας τους, το περιβόητο, δεν πήγανε καλά τα πράγματα για αυτούς, επομένως εκεί, παραδείγματος χάρη, είναι υψηλής επικινδυνότητας να γίνει ένας αγώνας, γιατί δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο, είναι και όλη η διαδρομή από αυτό, από τη στιγμή που θα κατεβούν από το αεροδρόμιο, δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι μια δύσκολη απόφαση, νομίζω ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι καθοριστικές γι' αυτό. Επειδή μιλάμε για τη μεταδοτικότητα και τα λοιπά, η Ελλάδα δεν δείχνει ότι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα και φτάσουμε κάποια στιγμή, μάλλον θα σας ρωτήσω, πότε θα φτάσουμε να λέμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε λίγο την καθημερινότητά μας από το μένουμε σπίτι στο να βγούμε και λίγο έξω από το σπίτι? Πώς το βλέπετε με βάση αυτή την εξέλιξη που έχει ο ιός στη χώρα μας? Αυτό πιστεύω είναι και το εύστοχο ζητούμενο από όλα, δηλαδή έχουμε καταλήξει στο ότι υπάρχει μια επιπέδωση της καμπύλης του χειρότερου δείκτη, η οποία είναι η νεκρή στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι αυτή τη βδομάδα τα κρούσματα συνολικά είναι λιγότερα από τα κρούσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Φαίνεται ότι τα μέτρα, δηλαδή το μένουμε σπίτι, ουσιαστικά αποδίδει, και κυρίως πρέπει να το δούμε αυτό ότι αποδίδει στο ότι δεν αυξήθηκαν περαιτέρω. Εμείς έχουμε δηλαδή κάποια δεκάδες κρούσματα, τα οποία θα ήταν εκατοντάδες αν δεν είχαμε κάνει αυτό, και αυτό φαίνεται από το τι έγινε σε γειτονικές χώρες. Αυτό είναι το ένα. Τώρα στην ερώτησή σας για το πότε μπορούμε να βγούμε από όλο αυτό, εγώ υποψιάζομαι και βλέπω και εκτιμώ ότι σε δύο εβδομάδες περίπου θα είμαι σε θέση να αποφασίσουμε αν μπορούμε να χαλαρώσουμε τα μέτρα, δηλαδή σε δύο-τρεις εβδομάδες, δηλαδή αρχές Μαΐου. Εκεί μετά την Πρωτομαγιά εκτιμώ ότι θα έχει φτάσει η καμπύλη σε τέτοιο μέγεθος, ούτως ώστε η πολιτεία μπορεί πιθανώς να αρχίσει να παίρνει κάποιες αποφάσεις χαλάρωσης, γιατί πρέπει γρήγορα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Ο κορονοϊός χτύπησε πάνω απ' όλα την υγεία μας, αλλά χτυπήσει την οικονομία, τα επαγγέλματα όλων μας. Είναι λογικό αυτό. Για εκεί το βλέπω χρονικά, δηλαδή, ότι θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα και να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά και σταδιακά. Ως γιατρός, θεωρείτε, εντάξει, έχετε ασχοληθεί και με την πολιτική βέβαια, αλλά ως γιατρός θεωρείτε ότι τελικά ήταν τελείως απαραίτητα αυτά τα μέτρα στην Ελλάδα? Να συμπληρώσω επίσης ότι βλέπουμε καθημερινά ότι σε διεθνές επίπεδο η Ελλάδα ίσως είναι από τις λίγες φορές που είναι το καλό παράδειγμα, και για την αντίδρασή της και για τον τρόπο που έχει χειριστεί το ζήτημα. Ναι, είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα να βλέπουμε ότι
η Ελλάδα ήταν ουραγός και ήταν το μαύρο πρόβατο ουσιαστικά της Ευρώπης σε όλα τα ζητήματα, και τώρα είμαστε ουραγοί, αλλά για καλό σκοπό. Είμαστε ουραγοί ουσιαστικά σαν ως στα κρούσματα. Εγώ από όλα αυτά που έχω δει από τις ενέργειες της κυβέρνησης, από αυτά που λένε τα διεθνή μέσα, αλλά και ως Γκολιδάκης Διαμαντής, να σας πω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αν δεν είχαν πάρθει αυτά τα μέτρα, τώρα θα μιλούσαμε για πολύ χειρότερες καταστάσεις, γιατί είναι και στη φύση του Έλληνα. Είμαστε ένας λαός και μεσογειακός, αλλά και ιδιαίτερα έτσι θερμός, και καλό είναι αυτό να συνεχιστεί και μετά, κανείς δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για μας. Αλλά δυστυχώς αυτό θα μας απέτρεπε από το να σταματήσουμε τη μετάδοση της νόσου. Επομένως τα εμπροστοβαρή μέτρα που πάρθηκαν, πάντα με γνώμονα και με τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων. Έτσι δηλαδή η κυβέρνηση δεν πήρε κάποια μέτρα σε πολιτικό επίπεδο, πήρε σε ιατροπολιτικό, αν μου επιτραπεί έτσι αυτός ο αδόκιμος όρος. Έβαλε τους γιατρούς μπροστά, έβαλε το επιστημονικό προσωπικό μπροστά, από το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί έχουμε πολύ καλούς γιατρούς, κάνουμε και εξαγωγή στην Ευρώπη, και αυτά τα μέτρα αποδίδουν. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Υπάρχει τώρα ένα ζήτημα για το Πάσχα, για τις μετακινήσεις. Όλοι μας το λέμε μεταξύ μας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Θα έρθουν πολλά Πάσχα που θα μπορούμε. Δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει καλό καιρό. Μπορεί να έρθουν πολλά τριήμερα. Λίγο υπομονή ακόμα για να είμαστε ασφαλείς. Και μετά, όταν όλα πάνε καλά, θα ξεχυθούμε τα Σαββατοκύριακα στα χωριά, τις παραλίες και παντού. Έχω την αίσθηση ότι και το Πάσχα που λέτε, αλλά και η Πρωτομαγιά είναι δύο ημερομηνίες που, αν καταφέρουμε να πειθαρχήσουμε εντός εισαγωγικών, στο μένουμε σπίτι και να γιορτάσουμε οικογενειακά με τους δικούς μας ανθρώπους εντός των τυχών, ότι μετά θα είναι πιο εύκολη η μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, γιατί αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα είναι πλέον το μεγάλο στοίχημα. Βλέπουμε ότι τα καταφέρουμε στην Ελλάδα στο θέμα της υγείας. Εντάξει, προφανώς και η κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μια απόλυτη αναντικατάστατη, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Έχουμε λίγες, πολύ μικρές απώλειες λοιπόν σε αυτό εδώ το κομμάτι, και από εκεί και πέρα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Γιατί η ατμομηχανή της Ελλάδας είναι ο τουρισμός, παραδείγματος χάρη, και τι θα γίνει τώρα το καλοκαίρι? Θα μπορούν, είναι οι αθλητικές διοργανώσεις. Θα μπορούν όμως, εκτός από το κομμάτι αυτό, θα μπορούν να έρχονται άνθρωποι, τουρίστες, θα θέλουν να έρθουν, θα μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι τα μέτρα που πήραμε, και εμείς αν θέλουν να έρθουν αυτοί θα τους δεχόμαστε, είναι αυτό ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τα μέτρα που πήραμε βοηθούν και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή εμείς που είμαστε πλέον ένα παγκόσμιο πρότυπο καλής εφαρμογής μέτρων εκ του αποτελέσματος, έτσι, όχι για κάποιον άλλο λόγο, όχι στη θεωρία, στην πράξη, αυτό ίσως μας βοηθήσει και για την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό εκτιμώ. Ως ειδικός καρδιολόγος, έτσι να μας βοηθήσετε λίγο πάνω στο κομμάτι, γιατί ακούμε πολλές φορές ο Τάβε έφυγε από τον κορονοϊό κτλ. Φεύγει όντως από τον ιό αυτό, ή είναι οι επιπλοκές που δημιουργεί σε έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, με καρδιακά θέματα, με καρδιακά προβλήματα. Ή τέλος πάντων, αν δεν υπήρχε αυτός ο ιός, ο άνθρωπος αυτός με υποκείμενα νοσήματα από πριν πάλι θα κινδύνευε πάρα πολύ σοβαρά να φύγει από μια απλή γρήπη ή πιο βαριά γρήπη ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια σύγχυση για το αν αυτό τελικά είναι... αυτός, ναι, καθ' αυτός ο ιός είναι που οδηγεί στο θάνατο, ή έτσι κι αλλιώς ένας άνθρωπος με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας θα κατέληγε. Αυτό είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες, πραγματικά, αυτή η ερώτηση. Και υπάρχουν δύο σκέλη απάντησης. Είναι προφανές ότι οι ομάδες οι οποίες είναι ευπαθείς κινδυνεύουν περισσότερο από αυτόν τον ιό. Κινδυνεύουν από τον ιό γιατί τους απορριθμίζει ουσιαστικά την πάθηση που έχουν την κύρια. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που έχει μια καρδιακή ανεπάρκεια, ο ιός αυτός, εκτός από ότι μπορεί να τον απορριθμίσει την πάθησή του, μπορεί, παραδείγματος χάρη, να προκαλέσει ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορεί να προκαλέσει και ο ίδιος καρδιοπάθεια. Γι' αυτό και στο πρωτόκολλο το οποίο έχουμε βάλει, και μάλιστα είναι μια πρωτοβουλία των Ελλήνων επιστημών, είναι πλάκη και η ουσία κολχική είναι. Και πραγματικά αισιοδοξούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα πετύχει, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ουσία, που είναι παλιό φάρμακο, ξέρετε, και φθηνό φάρμακο, που το δίναμε εμείς για άλλες περιπτώσεις, φαίνεται ότι δρά προστατευτικά στο μυοκάρδιο σε ένα βαθμό, και έτσι εμποδίζει παρενέργεια στο μυοκάρδιο του ιού. Από εκεί και πέρα, κυρίως αυτός ο ιός είναι ένας αναπνευστικός ιός. Και αυτό εδώ που τον κάνει εξαιρετικά μεταδοτικό και επιθετικό, ένα μάλλον από αυτά που τον κάνει,
είναι το γεγονός ότι η πρωτεΐνη άγκιστρο που έχει, φαίνεται από τις πρώτες μελέτες κλινικές που έχουν γίνει, είναι εξαιρετικά ισχυρός ο δεσμός της. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά ελληνικά, γραπώνεται στα κύτταρα του ανθρωπίνου οργανισμού, του αναπνευστικού, πιο ισχυρά από τους παλιούς ιούς, όπως παραδείγματος χάρη ο SARS, ο αναπνευστικός ιός, ο οποίος είχε κάνει μια επιδημία παγκόσμια, μπορώ να πω, πριν από 17 χρόνια περίπου. Είναι, φαίνεται, μια μεταξέλιξη εκείνου του κορονοϊού και είναι, είναι τέσσερις περίπου φορές πιο ισχυρός. Εξού λοιπόν και η απάντηση στο ερώτημά σας, αν μπορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα και να νοσήσουν αφενός και να έχουν βλαβερότερες επιπτώσεις. Και αυτοί κινδυνεύουν και γι' αυτό δεν πρέπει να καθυσυχάζουν, γιατί ακούω από πάρα πολλούς, ξέρετε, ότι εντάξει, κινδυνεύουν οι μεγαλύτερες ηλικία. Όχι, κινδυνεύουν και οι μικρότερες ηλικία. Δείτε το παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, όπως προχθές ο άνθρωπος που ο Σαραντάρης από την Χαλκιδική, που έτυχε, ναι, τυχάνει να γνωρίζουν και την οικογένεια και συλληπιτήρια και όλες, και ήταν και μια εξαιρετική οικογένεια, εξαιρετικό παλικάρι. Γιατρέ, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, είναι περισσότερο προσδοκία ή εμπειρία βάσει των προηγούμενων ιών το ότι ο ιός θα ξεσυνήσει όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία? Γιατί λέγεται και γράφεται κατά κόρον. Ναι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες μελέτες ότι στους 28 βαθμούς Κελσίου ο ιός αρχίζει και αδρανοποιείται. Προσέξτε, δεν καταστρέφεται, ούτε αδρανοποιείται. Τώρα τα trials τα οποία τρέχουν, clinical trials τα λέμε εμείς, επειδή έχουν πολύ χαμηλό δείγμα, γιατί είναι πολύ κοντά η έξαρση, ας πούμε, του ιού, το ξέσπασμα αυτής της πανδημίας, και δεν προλαβαίνουμε. Αυτά δυστυχώς χρειάζονται λίγο χρόνο. Οι κυβερνήσεις όλες δίνουν μάχη με το χρόνο τους ώστε μπορούν να εξαχθούν τα συμπεράσματα. Φαίνεται ότι σε χώρες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, εκεί η έξαρση του ιού ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό όμως είναι μια προσδοκία, και επειδή έχουμε δει ότι όλοι οι ιοί του αναπνευστικού ουσιαστικά ακολουθούν αυτήν τη μεθοδολογία μετάβασης, δηλαδή εξασθενούν το καλοκαίρι, είναι και μια προσδοκία, όπως πολύ σωστά είπατε. Βασίζεται όμως σε κάποια συμπεράσματα, μένει να δούμε αν θα γίνει. Εγώ εκτιμώ από όλα αυτά που έχω δει ότι ναι, θα υπάρχει ύφεση το καλοκαίρι, αλλά όχι εξάλληψη. Επομένως, το στοίχημα είναι να βρεθεί γρήγορα και το εμβόλιο και ένα φάρμακο αποτελεσματικό. Το κοκτέιλ που δίνεται τώρα δεν είναι αντιϊκό κοκτέιλ, ουσιαστικά αυτό που χρησιμοποιούμε, για να το επισημάνουμε αυτό στον κόσμο. Το κοκτέιλ το οποίο δίνουμε και έχει υποθεί σε όλα τα ρεπορτάζ, είναι ένα κοκτέιλ το οποίο προσπαθεί να σταματήσει τη μετάδοση ουσιαστικά του ιού, δηλαδή να το περάσουμε πιο ελαφριά. Να μην χάσει κάποιος τη ζωή του από αυτό. Δεν είναι αντιϊκό κοκτέιλ. Δεν υπάρχει ακόμα φάρμακο αντιϊκό, το οποίο να πούμε ότι είναι εξειδικευμένο για τον κορονοϊό. Αυτόν το συγκεκριμένο, τον COVID-19. Αίσθηση για το πότε θα έχουμε φάρμακο, εμβόλιο κτλ. Έτσι στους ιατρικούς κύκλους έχετε, υπάρχει, κυκλοφορεί? Ναι, υπάρχει μια αίσθηση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε. Το καλό σενάριο είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε φάρμακο θα έχουμε ένα φάρμακο το οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Όπως σε περιπτώσεις άλλων ιών οι οποίοι προκαλούν ανοσοανεπάρκεια, εδώ πέρα συνήθως μιλάμε για ένα κοκτέιλ φαρμάκων. Πάρτε για παράδειγμα τον ιό του HIV, ο οποίος υπάρχει 40 χρόνια, ας πούμε, ουσιαστικά, και ένα φάρμακο τελείως αποτελεσματικό δεν έχει βρεθεί. Αυτό είναι το απεσιόδοξο σενάριο. Το αισιόδοξο σενάριο είναι ότι όλες οι ερευνητικές ομάδες συντονίζονται αυτή τη στιγμή, και εκεί πρέπει να δώσουν οι κυβερνήσεις και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ακόμη περισσότερη βάση, να υπάρχει μια συνεργασία χωρίς εγωισμούς, που φαίνεται ότι γίνεται προς το παρόν, και όλες οι ερευνητικές ομάδες, το ξύφος δηλαδή της επιστημοσύνης, να το καταθέσουν για το κοινό καλό και το όφελος και να μπορέσουν να συνεργαστούν. Οπότε τα αποτελέσματα που παίρνουν από τη μελέτη κάθε χώρα ξεχωριστά, γιατί όπως καταλαβαίνετε και η επικοινωνία είναι δύσκολη αυτή την περίοδο μέσω κορονοϊού, γίνεται με τηλεϊατρική, γίνεται με τηλεσυσκέψεις, να μπορέσουν αυτά να τα βάλουν κάτω και να βρουν, ας πούμε, ποιο είναι το κοκτέιλ το οποίο χρειάζεται. Το εμβόλιο θα αργήσει λίγο. Μάλιστα. Στον αθλητισμό, πώς βλέπετε να έχει επηρεάσει η κατάσταση, γιατί το ζείτε και από κοντά ως γιατρός στον Εραστέχνη Άρη? Παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο γυναικείο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή. Έχετε περάσει από όλους τους σώματες, αν δεν κάνω λάθος. Αν είσαι πανημερωμένο. Είμαι ακόμα. Η υγεία δεν έχει φανέλα. Και είναι μια καμπάνια, ένα σλόγγαν που έχω εγώ, και πραγματικά πιστεύω, φαίνεται ότι το βλέπουμε με δυσάρεστο τρόπο τώρα, ότι η υγεία ουσιαστικά και τα ζητήματα υγείας μας ενώνουν ανεξαρτήτως φανέλας οποιασδήποτε, είτε είναι κομματικής είτε είναι αθλητικής. Είμαστε ενωμένοι σε αυτό και πρέπει να βρίσκουμε τα πράγματα που μας ενώνουν. Ναι, είμαι και στον ΠΑΟΚ σε κάποια τμήματα, είμαι στον Ηρακλή, είμαι στον Άρη,
όπου εκεί είχαμε γράψει στον Άρη και ένα, έτσι, κάποιες οδηγίες και κάποιες συμβουλές, όπως και στον Ηρακλή, και δόθηκαν στον κόσμο και σε άλλες ομάδες, στην Καλαμαριά την αγαπημένη μου εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ομάδες, οι αθλητικές και οι άνθρωποι του αθλητισμού σεβάστηκαν πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχουν αστερίσκες σε αυτό, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις. Και αυτό τους κρατάει υγιείς. Για τον απλό κόσμο που αθλείται και σίγουρα θα σας ακούει αυτή τη στιγμή και μας ακούει, πρέπει να πω ότι μπορεί να συνεχίσει τον αθλητισμό με την έννοια του βαδίσματος, εξάλλου αυτό έχει προβλεφθεί ως εξαίρεση στο χαρτί, στο μήνυμα που στέλνουμε, χωρίς υπερβολές και χωρίς να συνοστίζεται. Δηλαδή δεν πρέπει να πηγαίνει σε μέρη, ακόμα και αν αυτά ανοιχτά, που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μπορεί να κάνει μια βόλτα, ας κάνει λίγο υπομονή, θα έχουμε χρόνο να αθληθούμε. Σίγουρα ευνοεί ο αθλητισμός στην καρδιά και μιλάω για τον απλό πολίτη τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα και ένας-δύο μήνες έτσι με λίγο από εκεί δεν θα μας βλάψει τόσο πολύ. Μάλιστα. Ωραία, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω σύντομα να επιστρέψουμε άπαντες και στους αθλητικούς χώρους, πέρα από την κανονικότητα. Να είστε καλά και εσείς δεν μένετε σπίτι, εσείς πηγαίνετε στο γιατρείο, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι? Εμείς πηγαίνουμε στο γιατρείο και αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, ένα σχόλιο μικρό για τους γιατρούς, ότι είναι οι γιατροί δύο γραμμές ουσιαστικά. Είναι η πρώτη γραμμή ανάσχεσης που είναι οι ιδιώτες γιατροί, οι οποίοι πηγαίνουν στα γιατρεία τους έχοντας όλα τα προστατευτικά που χρειάζονται για την ασφάλεια των ασθενών τους. Γιατί και είναι και οι γιατροί που είναι μέσα στη φωτιά και είναι αυτοί εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη σκληρή μάχη στα νοσοκομεία. Και οι δύο γραμμές χρειάζονται, γιατί αν οι ιδιώτες γιατροί δεν πάμε στα ιατρεία μας για να σταματήσουμε κάποια περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να πηγαίνουν, θα έπρεπε μετά να απευθυνθούν στα νοσοκομεία, τότε όπως καταλαβαίνετε το φόρτος εργασίας θα είναι πολύ μεγάλος που δεν θα μπορέσει να το αντέξει το σύστημα υγείας της Ελλάδας, το οποίο έχει πολλές ασθένειες όπως γνωρίζετε. Παρ' όλα αυτά κάνουν πραγματικά ηρωική δουλειά και τους αξίζει το χειροκρότημα τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, το οποίο τους δόθηκε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και να έχουμε λίγο αισιοδοξία. Τα καλύτερα έρχονται, λίγο υπομονή ακόμα. Λίγο υπομονή. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.